Ο Βαρουφάκη σας βοήθησε ποτέ? Εμένα προσωπικά όχι. Δεν είναι. Πιστεύω ήταν μια σωστή λύση ο Βαρουφάκης στην αρχή και η συνέχεια με τον κύριο Τσακαλώτο ακόμα πιο σοφή κίνηση. Και το ένα σωστό και το άλλο γίνεται. Ναι, γιατί... το άλλο, ας πούμε, το αντίθετο. Εννοείς τη στιγμή που έγινε ο Γιώργος. Εγώ μιλώ για τις χρονικές στιγμές. Α, με την έρθει να θα συμβεί, ναι. Η χρονική στιγμή ήταν σοφή. Για το Βαρουφάκη. Ναι. Ίσως κράτησε λίγο παραπάνω η διαδικασία της διαπραγμάτευσης μαζί του. Στην αρχή ήταν σοφή κίνηση. Ο Βαρουφάκης. Ναι. Πέτρο. Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Αλλά το δέχομαι κατά δήλωσή του, δεν έχω αντίρρηση. Ναι, μπορώ να σας εξηγήσω αν θέλετε. Όχι. Αν το σκεφτώ. Τσακαλώτος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεσαι ότι κάνει αυτή τη δουλειά. Συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, έχει μία μέθοδο, κάνει αυτή τη δουλειά, πάει, έρχεται, φέρνει, προτείνει, συμφωνεί, διαφωνεί. Και εμείς πληρώνουμε. Εντάξει, το αφήνω στην άκρη αυτό. Πάντα γινόταν αυτό. Με το Βαρουφάκη ποτέ δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε ο Βαρουφάκης. Και νομίζω δεν καταλαβαίνει κανένα ιδιαίτερα. Ούτε ο Τσίπρας νομίζω. Μία έναρξη διαπραγμάτευση η οποία δεν θα εκινείται στο ότι λέμε συνέχεια σε όλα ναι. Αυτό έκανε ο Βαρουφάκης. Τάραξε τα νερά ο Βαρουφάκης. Μάλιστα. Απλώς διατηρήθηκε αυτή η αναταραχή λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι έπρεπε. Μας βάζει σε μια πολιτική συζήτηση που δεν έχουμε κάνει ποτέ, είναι η αλήθεια. Ακούω τις παρατηρήσεις. Είναι παρατηρήσεις απλώς. Λοιπόν, έχουμε πάει στα τρία λιγότερο άμεσα πολιτικά. Μάλλον όχι, έχω ένα άμεσο πολιτικό ακόμα. Άδωνης ή Φίλης.